ακόμα. 63-55. Σπανούλης με τον Παπαλουκά. Σπανούλης φάουλ του Παπαλουκά. Βολές για τον Βασίλη Σπανούλη. Στα 61 δευτερόλεπτα. Όσο περνάει ο χρόνος, τόσο πιο κοντά στη νίκη και στο κύπελο είναι ο Ολυμπιακός. Σε αυτό το παιχνίδι, μια που δεν πήγαν κάποια μακρινά σου του Παναθηναϊκού. Ενώ να δούμε εδώ την εντυπωσιακή φάση και την τάπα στα ίσια από τον Μάρκους Χέιστιπ απέναντι στον Μπορούση. Βολές για τον Σπανούλη. 61 δευτερόλεπτα ακόμη. Στους δύο πόντους. Έχει μείνει χαμηλά ο Σπανούλης. Μόλις ο Σπανούλης. 0-4 τρίποντα. 63-55, 61 δευτερόλεπτα για το τέλος στο μεγάλο παιχνίδι. Πολύ μεγάλο παιχνίδι, Βαγγέλη, πολύ μεγάλο παιχνίδι. Και εδώ πέρα να δούμε και τα ψυχικά αποθήματα του Παναθηναϊκού σε αυτό το ένα λεπτό. Σπανούλης στους τρεις. Παναθηναϊκός που έχει να δώσει ένα φάουλ ακόμη, έχει τρία ομαδικά. Πέντε Ολυμπιακός, έχει συμπληρώσει. Σπανούλης. Με 2 στις 2 βολές μειώνει 63-57. Το Παναθηναϊκός πιέζει σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του γηπέδου. Παπαλουκάς λάθος επαναφορά. Κλέβει ο Διαμαντίδης. Δίνει στον Μπατίστ. Αυτός με ταμπλό. Αστοχή με follow ο ίδιος. Πετυχαίνει καλάθι. 63-59. Τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμη. 56 δευτερόλεπτα. Και άλλη λάθος επαναφορά του Ολυμπιακού. Αλλά ο Κλέιζα κρατάει την μπάλα και τώρα κερδίζει φάουλ. Τέταρτο του Παναθηναϊκού από το επόμενο βολές για τον Ολυμπιακό που έκανε Γιώργο Λιμιάτη, δύο λάθος επαναφορές. Στην πίεση αυτή τη στιγμή του Παναθηναϊκού που είναι δεδομένη γιατί είναι πίσω στο σκόρο, ο Ολυμπιακός πρέπει να το αποκριθεί καλύτερα, να μην πουλάει την μπάλα τόσο εύκολα. Ο Μπορούς έχει μπει σίγουρα στο παιχνίδι γιατί ξέρω για να έχει θα χρησιμοποιηθούν τα φάουλα από κάποιο λεπτό και μετά. Είναι εύστοχος παίκτης σε σχέση με τον Σκοψιανίτη. Τώρα περνάει και ο Τσίλντρες Δημήτρη. Στη θέση του Μπορούση λογικά να χαμηλώσει το σχήμα. Ο πιο ψηλός παίκτης αυτή τη στιγμή είναι ο Κλέιζα. Μαζί με τον Τσίλντρες συνεχίζει με τρεις περιφερειακούς. Ο Γιαννάκης σωστά έχει τους τρεις περιφερειακούς μέσα. Από εκεί πέρα ήταν ασφυκτική πίεση στο παίκτο του Παναθηναϊκού. Επαναφορά από την τελική γραμμή για τον Ολυμπιακό με τον Παπαλουκά. Πιέζει ο Παναθηναϊκός. Και όντως ξανά για τον Παπαλουκά. Από εδώ και τώρα έχει βολές έτσι ο Ολυμπιακός. Παπαλουκάς για τον Πεν. Φάουλ γρήγορο από το Σπανούλη στον Πεν στα 45,5 δευτερόλεπτα με το σκορ στο συν 4 για τον Ολυμπιακό. 63-59. Από εδώ και πέρα δεν ήθελε ο Παναθηναϊκός να αφήσει τον χρόνο να κυλήσει. Έκανε τις δύο προσπάθειες του πετυχημένες στην baseline. Τώρα από εδώ και πέρα θα μετρήσει και ψυχραιμία Βαγγέλη στις βολές και από τις δύο ομάδες. Καθώς έχουμε από 5 φάουλ που σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός έχει 71% από τις βολές, ο Παναθηναϊκός 91%. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Ο Πεν με 0 στις 2 μέχρι στιγμής και 6 πόντους στην γραμμή. Αστοχή και στην τρίτη. 0 στις 3. 63-59. 67% Ολυμπιακός βολές. Δηλαδή κάτι λιγότερο από 7 στις 10. Πεν. 1 στις 2. 64-59. Αυτή η επίθεση είναι όλα τα λεφτά για τον Παναθηναϊκό. Διαμαντίδης με την μπάλα στα χέρια. Δίνει σκρίνο Μπατίστ. Διαμαντίδης αλλάζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού με τον Τσίλντρες. Διαμαντίδης. Κλείνεται, βγαίνει έξω. Διαμαντίδης επιμένει, πάει κοντά στο καλάθι τώρα. Η πάσα του είναι λάθος προς τον Κλέισα που θα πάρει φάουλ με τη σειρά του. Εδώ ο Διαμαντίδης έκανε το λάθος, η καλή άμυνα του Ολυμπιακού και το μεγάλο πλεονέκτημα των Ερυθρολεύκων, Δημήτρη. Άλλο ήθελε να κάνει γιατί έκοψε μέσα στην ρακέτα ο Μπατίστ και ο παίκτης του Μπατίστ πήγε double team. Κοιτάξτε εδώ, ο παίκτης του Μπατίστ πάει double team. Έχει αφήσει ο Κλέισα τον Μπατίστ. Δεν μπορούσε να περάσει όμως την πάσα ο Διαμαντίδης. Διαμαντίδης με Τσίλντρες, κλείνει και ο Παπαλουκάς το double team, τα απλωμένα χέρια του Τσίλντρες, η μπάλα στα χέρια του Κλέιζα που παίρνει το φάουλ και θα εκτελέσει βολές. Γιώργο Λινιάτη. Νομίζω ότι αυτή η επίθεση ήταν καθοριστική για την ομάδα του Παναθηναϊκού, αλλά ο Ολυμπιακός δεν εκμεταλλεύεται τις ελεύθερες βολές. Κάνει άλλες δύο και δίνει ακόμα ελπίδες στο Παναθηναϊκό. Μένει το 64-59, τίποτα δεν έχει τελειώσει. Μία στις τέσσερις στο τέλος Ολυμπιακός βολές. Νίκολας με τον Πεν, τον περνάει ο Νίκολας, κερδίζει φάουλ, θα εκτελέσει και αυτός βολές στα 18,5 δευτερόλεπτα. Οδηγίες προπονητών ή τέλος πάντων ότι αντλούν από τους δύο πάγκους οι δύο ρεπόρτερ μας πρώτα στον Παναγιώτη Βουγιού. Νάτου με τον Νίκολας στη γραμμή που έχει την ευκαιρία να μειώσει τους τρεις. Τι γίνεται στον πάγκο του Παναθηναϊκού? Προσπάθεια δεν τα παρατούν οι παίκτες του Ζέλικο Μπράντοβιτς, ενώ από την άλλη κανείς δεν είπε το οτιδήποτε στον Διαμαντίδη όταν έκανε το λάθος. Γιώργο Λιμιάτη.
Απλώς έχω την εντύπωση στις δύο τελευταίες επιθέσεις του Παναθηναϊκού καθυστέρησε πάρα πολύ με τρίπλα. Θα έπρεπε να εκδηλώσει πολύ πιο γρήγορα την επίθεσή του. Με τις βολές ο Νίκολας μειώνει στους 3, 64-61. Επανέφερε ο Ολυμπιακός. Παπαλουκάς κλείνεται. Πάρα λίγο το λάθος. Τελικά η μπάλα στα χέρια του Τσίλτερ. Αυτός πάσα εφηδιασμού στον Μπουρούση που καρφώνει εντυπωσιακά για το 66-61 στα 10 δευτερόλεπτα. Και ο Ζέλικο Μπράντοβιτς καλεί αμέσως time out. Ο Παναθηναϊκός, Βαγγέλη, ρίσκαρε με μια επιθετική άμυνα, μια άμυνα δράσης και όχι αντίδραση καθώς τελείωνε ο χρόνος. Αλλά ο Ολυμπιακός βρήκε τα σκαλοπάτια και έφτασε μπάλα στον Μπουρούση. Ίσως το καλάθι μπορεί να κρίνει τον αγώνα. Για να ακούσουμε και τους δύο ρεπόρτερ. Πρώτα τον Γιάννη Νάτου. Ο Παναθηναϊκός θα πάει για τρίποδο και από εκεί πέρα άμεσα φάουλ. Παναγιώτη Βουγιού. Πιο πολύ σημασία και το σκο παρά οι οδηγίες. Είναι σαφής να μην γίνει γρήγορο φάουλ και να μην αφήσει τρίποντο. Διαμαντίδης για τρεις από πολύ μακριά με ταπλό. Oh. 66-64 στα 5,5 δευτερόλεπτα. Θα γίνει φάουλ σίγουρα. Ο Παπαλουκάς στην επαναφορά για τον Τεόντοσιτς. Γρήγορο φάουλ από τους παίκτες του Παναθηναϊκού στα 4,5 δευτερόλεπτα. Αναμενόμενο. Απίστευτο συγκλονιστικό φινάλε. Γιώργο Λιμιάτη. Απίστευτο το τρίπο του Διαμαντίδη που κρατάει ζωντανό τον Παναθηναϊκό, αλλά και πάλι ο Ολυμπιακός έχει τον πρώτο ρόλο. Εξαρτάται από την ευστοχία του Τεόντοσιτς. Αν ευστοχήσει και στις δύο βολές, το παιχνίδι έχει τελειώσει. Κοιτάξτε εδώ σε επανάληψη από τα 8 μέτρα μαρκαρισμένος ασφυκτικά από τον Μπουρούση και τα μακριά του χέρια με ταμπλό. Το έχει ξανακάνει ο Διαμαντίδης πρόσφατα. Πάρα πολλές φορές. Και πρόσφατα το έχει κάνει στο πρωτάθλημα. Γιατί κοίταξε, με την εθνική ομάδα. Κοίταξε, από τη βολή της βολές του, της εύστοχης του Τεόντοσιτς κρίνεται το μάτς. Δηλαδή, αν βάλει και τις δύο, έχει τελειώσει το παιχνίδι. Τεόντοσιτς με το ρολόι να δίνει ότι μένουν 4 δευτερόλεπτα και 4 δέκατα. Τεόντοσιτς είναι εύστοχος στην πρώτη βολή, ο πολυτιμότερος παίκτης του Ολυμπιακού και του τελικού μέχρι στιγμής. Που σημαίνει ότι γιατί συνήθως πολυτιμότερο βγάζουμε από την πλευρά του νικητή. 67-64. Αν δεν ευστοχίσει ο Τεόντοσιτς, μάλλον θα πάει ο Ολυμπιακός σε φάουλ για να μην δώσει την ευκαιρία στον Παναθηναϊκό να πάει σε τρίποντο. Ενώ μια καρέκλα πλαστική έπεσε στο παρκέ, ο Τεόντοσιτς ετοιμάζεται για την δεύτερη βολή. 4 δευτερόλεπτα και 4 δέκατα πριν από το φινάλε ενός πολύ μεγάλου τελικού. Ήδη ο Παλουκάς έδωσε εντολή για φάουλ αν δεν πει βολή. Ολυμπιακός 67, Παναθηναϊκός 64. Ο Τεόντοσιτς ετοιμάζεται για τη δεύτερη βολή. Ευστοχή 68-64. Νίκολας μετά την επαναφορά θα πετάξει την μπάλα από πολύ μακριά. Αστοχή. Ο τελικός ολοκληρώνεται με μεγάλο νικητή τον Ολυμπιακό. Με σκορ 68-64. Ο Ολυμπιακός μετά από 5 συνεχόμενες ήττες σε τελικούς από τον Παναθηναϊκό κερδίζει και διακόπτει προσωρινά, θα το ξέρουμε στο τέλος της σεζόν, την πράσινη κυριαρχία από το 1998 και εντεύθεν. Ο Ολυμπιακός που κατακτά το πρώτο τρόπαιο μετά από 8 ολόκληρα χρόνια, μετά το κύπελο του 2002. Είδαμε και λίγο και τους αδερφούς Αγγελόπουλους, στους οποίους οφείλει πάρα πολύ η ομάδα του Ολυμπιακού, καθώς αυτοί με τους αυξημένους προϋπολογισμούς έφεραν παίκτες υψηλής κλάσης στον Ολυμπιακό για να μπορεί να σταθεί στα ίσια σε μεγάλες ομάδες της Ελλάδας όπως ο Παναθηναϊκός ή και της Ευρώπης. Ο Ολυμπιακός είναι ο τελικός νικητής 68-64, παίρνει την πρώτη νίκη μετά από 5 χαμένους τελικούς απέναντι στον Παναθηναϊκό. Διακόπτει μια απόλυτη κυριαρχία σε πρωτάθλημα και κύπελο από το 2004 που είχε ο Παναθηναϊκός, που είχε εγκαθιδρύσει μια αυτοκρατορία. Στην Ελλάδα εδώ ο Σκοτσιανίτης από τους σημαντικούς παίκτες στο πρώτο ημίχρονο. Ενώ ο Ζέλικο Μπράντοβιτς και οι παίκτες του χειροκροτάνε τους οπαδούς του Παναθηναϊκού που του ανταποδίδουν το χειροκρότημα. Στην άλλη πλευρά οι οπαδοί του Ολυμπιακού με τους παίκτες της δικής τους ομάδας. Κάποιοι έχουν παρισφρήσει και στο παρκέ. Κάποια καθίσματα πέφτουν στο γήπεδο.